Έκφραση θλίψης και λόγια εκτίμησης και αγάπης είχαν μόνο να δείξουν και να πούν όσοι σήμερα αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Κουκλάκη στα Χανιά. Τον άνθρωπο που με την πολυετή και συνεχή δράση του στην αυτοδιοίκηση και στον τομέα της πρόνοιας ξεχώριζε για την εργατικότητα και την ανιδιοτέλειά του. Ένας άνθρωπος με εξαιρετική προσφορά καθ' όλη του την πορεία, τόσο στην αυτοδιοίκηση όσο και μετέπειτα στην πρόνοια, μέχρι και σήμερα στο φορέα μας. Ήθος, μια προσωπικότητα διαυγής, ευγενική, πάντα στο πλάι του συνανθρώπου, όπου και αν τον χρειάζονταν οι ευάλωτοι συμπολίτες μας. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στις Πλάτζια Χανίων, για να αποχαιρετήσει αλλά και να συλληπιθεί τους οικείους του Γιώργου Κουκλάκη, που υπήρξε επί χρόνια στενός φίλος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, βρέθηκε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην κηδεία του 72χρονου, άλλοτε αντιδημάρχου Χανίων, Προέδρου του Δημοτικού Γυροκομείου Χανίων, Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Κίδων ΑΕ και τα τελευταία χρόνια Αντιπροέδρου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, παραβρέθηκε πλήθος κόσμου και φορέων, ενώ με δάκρυα στα μάτια εξέφρασε τη θλίψη της στους συγγενείς του η βουλευτής Χανίων Ντόρα Μπακογιάννη με τον σύζυγό της. Σήμερα, συντετριμμένοι, αποχαιρετάμε ένα φίλο, ένα παλιό, καλό Χανιώτη, ένα ευαίσθητο κοινωνικά άνθρωπο, τον Γιώργο τον Κουκλάκη. Μετά την εξόδιο ακολουθία, ακολούθησε η ταφή στο κημητήριο του Αγίου Λουκά. Ο Γιώργος πραγματικά μας αφήνει ένα κενό, αλλά μας αφήνει και μια παρακαταθήκη, μια σπουδαία κληρονομιά ενός καλού και ευαίσθητου συμπολίτη μας.